Θα βάλω έτσι και τη δευτερολογία να... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλείται σήμερα η Βουλή να ψηφίσει την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα δάνεια τα οποία έχουν λάβει τα πολιτικά κόμματα και οι εταιρείες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η χρονική περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη με στόχο να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση η οποία πρέπει να γίνει το τάχιστο. Περάσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, μια δύσκολη συμφωνία και η Ελλάδα οφείλει να κοιτάξει μπροστά και να πάει μπροστά. Όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, το πρόγραμμα εξόδου από την κρίση είναι διάρκειας τετραετίας. Δυστυχώς η αντιπολίτευση έχει την απέτηση μέσα σε ένα χρόνο αυτή η κυβέρνηση να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και να φέρει την ευημερία. Αυτή η κυβέρνηση υποσχέθηκε αλήθεια στον ελληνικό λαό και θα την έχει. Πρέπει να αναφερθώ σε ένα θέμα της επικαιρότητος, η πτώχευση της ηλεκτρονικής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτηνή κομματική εκμετάλλευση μιας πτώχευσης ενός εργοδότη. Φτηνή. Είδαμε την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ευθύνεται για το γεγονός ότι 400 εργαζόμενοι είναι στο δρόμο και ευθύνεται για την πτώχευση του εργοδότη. Γνωρίζει η αντιπολίτευση ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ενεπλάκη σε σκάνδαλο εικονικών και πλαστών τιμολογίων με πρόστιμο 75 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έκλεισε στο 1,5. Γνωρίζει η αντιπολίτευση ότι η διαδικασία της πτώχευσης είχε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τι λέει τώρα, ότι φταίει η κυβέρνηση που πτώχευσε συγκεκριμένη επιχείρηση. Και έρχομαι στην παρούσα συζήτηση στο θέμα της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων και των εταιριών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κακά τα ψέματα, η ανεξιοπιστία την οποία δείχνει ο κόσμος στο πολιτικό σύστημα δεν είναι τυχαία. Ο θυμός τον οποίο δείχνει ο Έλληνας και η Ελληνίδας στο πολιτικό σύστημα δεν είναι τυχαία. Καθόλου τυχαία. Για ποιο λόγο? Έχουμε την απάντηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέμε ναι στη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Μπράβο. Πλην όμως η στάση αυτή είναι υποκριτική και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Λένε ναι για να ακούσει, να δει ο κόσμος ότι λέμε και εμείς ναι να ψάξουμε ποιοι πήραν, εάν τα πήραν, πού πήγαν τα χρήματα, εάν τα δικαιούνταν τα δάνεια τα πολιτικά κόμματα. Διότι δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν υπήρχε η ισονομία. Κακά τα ψέματα. Την ίδια αντιμετώπιση έχουν χιλιάδες δανειολήπτες που είναι στη χώρα μας με την αντιμετώπιση την οποία είχαν και έχουν κόμματα συγκεκριμένα ή εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πηγαίνουν άραγε στα δικαστήρια οι νόμιμοι εκπρόσωποι των κομμάτων όπως πηγαίνει ο φορολογούμενος Έλληνας. Πηγαίνουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρεών μέσων μαζικής ενημέρωσης στα δικαστήρια να παρακαλούν τους προέδρους των δικαστηρίων να δώσουν αναβολές? Όχι βέβαια. Είπε ο κύριος Βορύδης ότι εμείς συμφωνούμε με το αιτητικό, όχι όμως με την αιτιολογία. Έξυπνος ελιγμός. Συμφωνούμε με το αιτητικό της πρότασης για σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής, όχι όμως με την αιτιολογία. Λησμονεί όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει αίτημα χωρίς αιτιολογία. Να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι η αιτιολογία είναι η εξής. Πρώτον, εάν δικαιούνται τα δάνεια, τα συγκεκριμένα κόμματα, οι συγκεκριμένες εταιρείες, με ποιες προϋποθέσεις δόθηκαν τα δάνεια, εάν υπήρχαν εξασφαλίσεις
εμπράγματες ή οποιαδήποτε άλλες. Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι η υποκριτική στάση ότι ναι μεν συμφωνούμε στο αίτημα για σύσταση εξεταστικής, αλλά διαφωνούμε όμως στην αιτία. Μα η αιτία είναι όλη η ουσία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κακά τα ψέματα, την τελευταία πενταετία υπήρχαν δύο γεγονότα τα οποία έχουν αμαυρώσει το πολιτικό σύστημα. Είδατε στα γειτονικά μας Σκόπια η αμνηστία 58 πολιτικών, τι συνέπειες είχε. Θέλετε να γίνει και εδώ το ίδιο? Ανέφερε ο κύριος Βορύδης τον 41-46 του 2013 και είπε ότι δεν αφορά τα πολιτικά κόμματα. Είναι τα πολιτικά κόμματα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου? Ακόμα και να μην αφορούσε τα πολιτικά κόμματα, τότε γιατί ψηφίστηκε ένας νόμος που αμνηστεύει διευθυντές προέδρους τραπεζών? Τότε γιατί ψηφίστηκε νόμος που δίνει χάρη σε αυτούς που δίναν δάνεια? Όταν έρχεται μια πολιτεία και ψηφίζει νόμο σύμφωνα με τον οποίο αμνηστεύει τυχόν ποινικές ευθύνες προέδρους τραπεζών για δάνεια τα οποία έχουν χορηγήσει, αυτό τι σημαίνει? Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Τι σημαίνει? Για ποιο λόγο ψηφίζεται αυτός ο νόμος? Μήπως για να ευνοήσει αυτούς οι οποίοι είχαν πάρει δάνεια χωρίς τον νόμιμο τρόπο? Αυτά πρέπει να γνωρίζει και θα τα μάθει ο ελληνικός λαός. Ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Οφείλουμε η ισονομία, να δείχνουμε την ισονομία απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Δεν είμαστε κάτι παραπάνω. Επίσης, γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι με σχετική τροπολογία την οποία κατέθεσαν οι τότε κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και έγινε αποδεκτή άμεσα από τον Υπουργό, υπάρχει το ακατάσχετο των ενισχύσεων των κομμάτων? Αυτό το γνωρίζουν οι αγρότες, οι οποίοι φωνάζουν για το ακατάσχετο των επιδοτήσεων. Ας το γνωρίζουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, αυτοί που οφείλουν σε εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία. Ας το γνωρίζουν οι χιλιάδες έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες, στους οποίους ο λογαριασμός έχει δεσμευτεί και πρέπει να πληρώσουν την εφορία τους και τα χρέη τους στα ασφαλιστικά ταμεία για να πάρουν οποιοδήποτε ποσό, ότι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία καθιέρωσαν το ακατάσχετο των κρατικών ενισχύσεων από τη χρηματοδότηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα και στην αρχή της ομιλίας μου ότι δεν είναι τυχαία η απαξία, η αναξιοπιστία που έχει δείξει ο κόσμος τα τελευταία χρόνια στο πολιτικό σύστημα. Οφείλουμε επιτέλους, εκτός του να φαινόμαστε και να είμαστε καθαροί. Ο ελληνικός λαός έχει αυτή την απέτηση. Και αυτή την απέτηση την εξεδήλωσε στις 20 του Σεπτέμβρη. Ότι θέλει πολιτικούς, θέλει κόμματα, θέλει πολιτικούς καθαρούς. Δεν θέλει διαπλεκόμενους. Η Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή, για την οποία θα αποφασιστεί το απόγευμα η σύστασή της, πρέπει να απαντήσει σε συγκεκριμένα γεγονότα. Γεγονότα και αιτήματα τα οποία οφείλουν όλα τα κόμματα να συνταχθούν και όχι να λένε ναι καταρχήν, αλλά διαφωνούμε όμως με τα ερωτήματα που θα τεθούν. Οφείλουν όλα τα κόμματα να προσκομίσουν τις δανειακές συμβάσεις τις οποίες έχουν πάρει, τις προϋποθέσεις. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 2010 υπήρχε μια υπουργική απόφαση η οποία ενσωματώθηκε σε σχετική κοινωνική οδηγία και πλέον είναι ενωσιακό δίκαιο
η αρχή του υπαίθυνου δανεισμού, σύμφωνα με την οποία τα πιστωτικά ιδρύματα όφυλαν να ελέγξουν, να κάνουν φίλο και φτερό τον κάθε υποψήφιο δανειολήπτη. Και τη στιγμή που χιλιάδες συμπολίτες μας δεν μπορούσαν να λάβουν δάνειο, ειδικά την πρώτη περίοδο που ήρθε η κρίση, το 2010, το 2011, το 2012, την ίδια χρονική στιγμή πολιτικά κόμματα ελάμβαναν δάνεια χωρίς την στοιχειώδη εξασφάλιση, όπως και εταιρείες μέσω μαζικής ενημέρωσης. Αυτά θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός. Και ποια τράπεζα πρωτοστάτησε στην δανειοδότηση? Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Μάλιστα. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία το 2012 ξεπουλήθηκε. Και ίσως και γι' αυτό πρέπει να γίνει μια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Την ίδια χρονική στιγμή που η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος απειλεί τους αγρότες με κατασχέσεις στις επιδοτήσεις και στα χωράφια τους, την ίδια στιγμή πολιτικά κόμματα ελάμβαναν δάνεια, δανεικά και αγύριστα. Είμαι πολύ περίεργος να δω στην εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή εάν οφειλές όλων των δανείων ήταν και είναι ενήμερες. Είμαι πολύ περίεργος να μάθω εάν είχε γίνει εκχώρηση της απέτησης στην τράπεζα για το δάνειο. Το πιο πιθανό να μην είχε γίνει. Να μην είχε γίνει το πιο πιθανό. Γι' αυτό θεσπίστηκε και ο νόμος που έδωσε την αμνηστία στους τραπεζίτες. Δώσαν δάνεια χωρίς την παραμικρή εξασφάλιση. Συνεπώς πρέπει να μάθουμε με την εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή πού πήγαν τα λεφτά. Οφείλουμε να το πούμε στον ελληνικό λαό, αλλά το πιο σημαντικό, να φέρουν πίσω τα κλεμμένα και την άμεση κατάργηση της μίας παρέμβασης, την άμεση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, του άρθρου 76 του 41-46 του 2013, σύμφωνα με τον οποία αμνηστεύτηκαν πρόεδροι τραπεζών για δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν. Πίσω τα κλεμμένα, συνεπώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.